έτοιμοι είμαστε. Τέλος πάντων. 3-2-1 πάμε. Ψάχνει και τον κύριο Κουίκ. Ναι. Τις ανακοινώσεις για την κυβέρνηση θα τις κάνει ο Πρωθυπουργός. Εγώ θέλω να ανακοινώσω ότι από σήμερα εκπρόσωπος του κινήματος των ανεξάρτητων Ελλήνων θα είναι η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελόνη. Κύριος Κουίκ παραδίδει στην κυρία Χρυσοβελόνη πλέον την εκπροσώπηση του κινήματος. Θα είναι κοντά σας και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της και καλή συνεργασία. Για τα ονόματα των υφυπουργών στη νέα κυβέρνηση και Καμένο έχουμε κάποιο... Αυτά θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, νομίζω, πολύ σύντομα. Κύριε Ραβάτα είδαμε, κύριε Καμένο, τώρα με τον κύριο Τσίπρα που συνεργάζεστε. Θα τη βάλω μετά. Όταν πάτε σε εθνική άμυνα. Αφήστε τις ερωτήσεις παραγνωτικές. Το χρέος και θα κουρευτεί και η Ελλάδα θα προχωρήσει σε μια άλλη μέρα με δημοκρατία, εφαρμόζοντας το Σύνταγμα και βεβαίως με καλύτερες μέρες και για τους Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Κουίκ θα ήταν να μην πηγαίνει σε λιμέρια άγνωστα, πάλι με τον τύπο θα ασχολείστε. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην φίλη μου τη Μαρίνα. Έχει δώσει δείγματα συνεργασίας με τους δημοσιογράφους πάρα πολλές φορές και ως κοινοβουλευτή, ως εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η Ελλάδα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, πραγματικά προχωράει και θα προχωρήσει πάρα πολύ καλά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη την οποία δείχνει στο πρόσωπό μου, να δεσμευτώ ότι θα ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου και βεβαίως είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε άριστη συνεργασία με εσάς τους δημοσιογράφους, όπως είχαμε εξάλλου και όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάποια προγραμματική συμφωνία? Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι τα χιλιόμετρα που έχει κάνει ο κύριος Κουίκ αυτά τα 2.500 χρόνια, τα χιλιάδες χιλιόμετρα. Δεν είμαι τόσο παλιός, 2.500 χρόνια. 2.500 χιλιόμετρα, κάτι σίγουρο. Σαν βουλευτής επικρατείας και εκπρόσωπος του κινήματος, είναι πράγματι πρωτοφανές το πώς βοήθησαν στη νίκη των ανεξάρτητων Ελλήνων. Εύχομαι στην κυρία Χρυσοβελόνη όχι να κάνετε τόσο πολλά χιλιόμετρα, αλλά να έχετε την ίδια επιτυχία. Θέσατε το ραντεβού με τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, θέσατε κάποιες κόκκινες γραμμές να μην συζητηθούν εξ αρχής μισό λεπτό, πριν την μισό λεπτό. Οικονομικά λοιπόν, θέματα. Εμείς αυτά που λέμε, τα λέμε δημόσια. Ό,τι είχαμε να πούμε, τα πάμε δημόσια. Είναι μια έντιμη δημόσια συμφωνία. Ούτε αλυσβερίσει κάνουμε, ούτε ανταλλάσσουμε θέσεις. Ήταν μια έντιμη συμφωνία ενώπιον του ελληνικού λαού, την οποία επισφράγησε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα όλα θα γίνονται με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχαμε ζητήσει μέχρι σήμερα, υπό το φως του ήλιου και ενώπιον του ελληνικού λαού. Θα υπάρξει προγραμματική συμφωνία? Νομίζω ότι οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης θα είναι αυτές που θα δεσμεύουν όλους μας στην κοινή αυτή πορεία, στην καινούργια μέρα, μετά από την 5η του μηνός που θα ορκιστεί η Νέα Βουλή. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή συσχετίζεται κάποια πράγματα σχετιζόμενα με τη γραβάτα. Η Ιταλία από πρόπερση, που είναι η πρώτη στην ανδρική μόδα. Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν, η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελόνη είναι η νέα εκπρόσωπος των ανεξάρτητων. Ναι, και ο κύριος Κουίκ πάει σε Υπουργείο. Αντώνη Σατζολέτος, Μέγαρο Μαξίμου, νεότερες πληροφορίες. Λοιπόν, Γιάννη και Χρήστο, λογικά σε λίγο στο γραφείο τύπου στη Βουλή θα έχουμε τις ανακοινώσεις επίσημες για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Εκτός απροόπτου, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί 4 η ώρα σήμερα η ορκομοσία του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Δύο νεότερα πράγματα που έχουμε μάθει είναι ότι το νεοσύστατο Υπουργείο Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα είναι μόνο του, δεν θα έχει μαζί και το